Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Φουλ επίδεση στον Λίμπερο 107,4. Η μέρα με πλούσια επικαιρότητα σήμερα. Είχαμε δηλώσει πριν από Βαρέλα, Βιερίνια από πλευράς ΠΑΟΚ Τούμπα και από Μπράνισλαβ Νίκητς στο Κλεάνθης Βικελίδης. Έρχεται φυσικά αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο. Στον ΠΑΟΚ το κύριο θέμα φυσικά της επικαιρότητας είναι η προετοιμασία, θα έλεγα, για τον τελικό του κυπέλου. Σήμερα το πρωί υπήρξαν οι οριστικές αποφάσεις για τον αριθμό των εισιτήριων, από 17.200 εισιτήρια σε κάθε φιναλίστ. Έγινε γνωστό σε ποιες θύρες θα καθίσουν οι οπαδοί κάθε ομάδας. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει ουσιαστικά την πλευρά του ΆΚΑ που είχε και στον τελικό του 2014. Και τώρα πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο πόσο όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ θα οργανώσει την μετακίνηση των 17.000 και πλέον οπαδών του στην Αθήνα για τον τελικό της 12ης Μαΐου, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 8.30 ώρα το βράδυ, όπως ορίστηκε. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου και οι ποδοσφαιριστές του βέβαια οφείλουν να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στο δικό τους κομμάτι. Την Κυριακή ακολουθεί παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο στις 7. Στις 7 θα γίνουν και όλα τα παιχνίδια της 21ης αγωνιστικής στη Super League. Είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική. Την Κυριακή 6 Μαΐου τελειώνει το πρωτάθλημα. Το φετινό πρωτάθλημα το οποίο για πολλωστή φορά θα πούμε ότι κρίθηκε στα δικαστήρια και όχι στους αγωνιστικούς χώρους. Ο ΠΑΟΚ έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς μέχρι στιγμής και θέλει δύο νίκες στα μάτια που απομένουν ώστε και στο φινάλε της σεζόν να μπορεί να περηφανεύεται. Να είναι αλήθεια ουσιαστικά αυτή ότι στο γήπεδο ήταν η καλύτερη ομάδα και κέρδισε τους περισσότερους βαθμούς από οποιαδήποτε άλλη στο φετινό βαθμολογικό πίνακα της Super League. Όσον αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια, θα γίνουν όλα όπως προαναφέραμε την Κυριακή στις 7. Έχουμε το Ξάνθη Λάρισα, Κέρκυρα ΑΕΚ, Αστέρας Τρίπολης, Απόλλωνος Σμύρνης, Λαμία Παζιάννα, Λεβαδιακός Ατρόμητος, Ολυμπιακός Πανετολικός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Πλατανιάς Πανιώνιος. Αυτό είναι το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής Super League. Όλα τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 7. Αξίζει να αναφέρουμε βέβαια ότι υπάρχει πολύ σημαντικό παιχνίδι στο πρωτάθλημα K20 της Super League, εκεί όπου η ομάδα νέων του ΠΑΟΚ, οι παίκτες του, το σύνολο του Παύλο Γκαρσία, δίνουν ντέρμπι τίτλου. Αντιμετωπίζουν τον Παναθηναϊκό στο αθλητικό κέντρο Γιώργος Καλαφάτης στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής και με νίκη έχουν ευκαιρία να κλειδώσουν το πρωτάθλημα. Βρίσκονται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 69 βαθμούς, που μένουν τρεις αγωνιστικές εκεί, όχι δύο. Οι νεαροί ασπρόμαυροι τρέχουν ένα σερί 14 διαδοχικών νικών και με θετικό αποτέλεσμα, με νίκη την Κυριακή, κλειδώνουν τον τίτλο στο πρωτάθλημα Super League K20. Μέρα σήμερα βέβαια έχει και βόλεϊ. Στις 7 το απόγευμα στο Παλατάκι ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα για την πρόκριση του τελικού της Volley League. Νίκησε με 3-1 σε το Φίνικα Σύρου στο παιχνίδι της, το προχθεσινό παιχνίδι της περασμένης Τετάρτης και πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Σήμερα θέλει να κάνει το 2-0. Η σειρά κρίνεται στις 3 νίκες. Το τρίτο παιχνίδι θα γίνει την Δευτέρα στη Σύρο. Όλα αυτά όμως θα δούμε με τον Γιάννη Παρασκευάηδη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροτές του Λίμπερο 107,4. Έτσι ακριβώς, πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ σήμερα το δεύτερο καθοριστικό βήμα κόντρα στον Φίνικα Σύρου. Πριν δύο μέρες πήρε τη νίκη στο Παλατάκι, παρουσιάζοντας μια πολύ καλή εικόνα στα δύο πρώτα σετ. Μετά προχώρησε σε κάποιες αλλαγές ο κύριος Ρίτσι και με συνδυασμό κάποιες έτσι αμφισβητούμενες φάσεις στις οποίες παραπονέθηκαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Φτάσαμε στο να κερδίσει ο δικέφαλος με 3-1 το παιχνίδι. Καθαρή νίκη βέβαια.
αλλά δεν προσπερνάμε το γεγονός ότι και στο τέταρτο σετ υπήρχαν προβλήματα για τον ΠΑΟΚ, αλλά με την ποιότητα που είχε στο ρόστερ του κατάφερε να γυρίσει σε εκείνο το σημείο της βάρους του σκορ και να καθαρίσει και το παιχνίδι. Σήμερα είναι το δεύτερο παιχνίδι στο Παλατάκι στις 7 η ώρα το απόγευμα, εννοείται ζωντανά από το Λίμπερο 107,4. Ένα παιχνίδι Γιώργο, που περιμένουμε να έχει και διπλάσιο κόσμο σε σχέση με την πρώτη αναμέτρηση όπου είχε περίπου 800 φιλάθλους. Είναι λογικό ότι σήμερα θα έχει αρκετό περισσότερο κόσμο. Ο Δικέφαλος στοχεύει στην δεύτερη του νίκη ώστε να βάλει και τις βάσεις για την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Αυτό που δεν ανέφερε νωρίτερα είναι ότι ο ΠΑΟΚ, επειδή είχε το πλεονέκτημα από την κανονική διάρκεια της βαθμολογίας, είχε το πλεονέκτημα έδρας και γι' αυτό το λόγο έγιναν τα δύο πρώτα παιχνίδια στην Θεσσαλονίκη και θα ακολουθήσουν τα επόμενα δύο στην Σύρο. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι με 2-0 στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ πάει με άλλο αέρα στη Σύρο και γιατί όχι να τελειώσει και την υπόθεση πρόκριση στο νησί της Σύρου. Άλλωστε και ο κύριος Ρίτσι το είπε στις δηλώσεις του ότι εμάς ο στόχος μας είναι να τελειώσουμε την πρόκριση στα τρία παιχνίδια. Ναι, σίγουρα για να υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο ξεκούρασης και προετοιμασίας ίσως για τους τελικούς. Ακριβώς, και μου δίνει και ωραία πάσα γιατί στο πρώτο παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ έβγαλε αυτήν την ωραία εικόνα τουλάχιστον στα πρώτα δύο σετ προερχόταν από ταξίδι στη Ρόδο, από δύο μεγάλες αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό και τον Ηρακλή στο τελικό. Ο Φίνεκας ήταν ξεκούραστος και είδαμε ότι ακόμα και ξεκούραστος παρότι πλησίασε δεν μπόρεσε να κάνει την ζημιά στον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι σήμερα εύκολα ή δύσκολα ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ θα καταφέρει να κάνει το δεύτερο βήμα και τα τελικά της διοργάνωσης. Βέβαια, να μην προτρέχουμε, θα το δούμε και το απόγευμα. Όπως μας είπε Γιάννη και ο Χάρης Σακόγλου που φιλοξενήσαμε χθες εδώ στην εκπομπή, ότι ήταν στο προηγούμενο. Στον άκουγα και εγώ. Ήταν επηρεασμένος και από τους πανηγυρισμούς και από όλο αυτό το κλίμα έτσι μετά το Final Four. Τώρα μας είπε ότι σήμερα ίσως θα νικήσουμε και πιο εύκολα. Εξέφρασε αυτή την πεποίθηση ότι σήμερα θα πάρει πιο εύκολα το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, διότι θα είναι και πιο συγκεντρωμένος. Είδε και το Φίνικα Σύρου σε τι κατάσταση βρίσκεται στο προηγούμενο παιχνίδι. Πάντα το πρώτο παιχνίδι, ξέρεις, και στο βόλετ, στο χάντμπολ, στην μπάλα, σε μια σειρά ημιτελικών αγώνων, υπάρχει και το άγχος, το οποίο λίγο έτσι υπάρχει στην ατμόσφαιρα και ειδικά και τον γηπεδούχο. Παρ' όλα αυτά δεν την πλήρωσε ο ΠΑΟΚ και δεν την πλήρωσε γιατί πολύ απλά δεν ξέρω ποιοι παρακολουθούσαν το παιχνίδι. Εμείς θα λέγαμε και ραδιοφωνικά στον Λίπερο στην αναμέτρηση που έγινε την Τετάρτη. Ο κύριος Θεμελής δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται σε 6 αμφισβητούμενες φάσεις και στις 6 να παίρνει θέση υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας. Προσωπικά δεν έχω ξαναδεί τον πάγκο του ΠΑΟΚ σε αυτά τα τελευταία 4-5 χρόνια να μπαίνει όλος ο πάγκος μέσα για να διαμαρτυρηθεί για μια φάση. Δεν το έχω ξανασυναντήσει ούτε στο ελληνικό βόλι τα τελευταία χρόνια το συγκεκριμένο περιστατικό. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ πέρα από την νίκη κέρδισε και τον Σαφράνοβιτς, κέρδισε και τον Σακόγλου. Πολύ καλή εμφάνιση και από τους δύο. Ναι. Πολύ καλή, γιατί ο Τσίκοφ δεν είχε ξεκινήσει καθόλου καλά στο παιχνίδι. Είχε 2-14 παλιές. Προτίμησε ο κ. Ρίτσι να βάλει τον Σακόγλου στο παιχνίδι. Στα πρώτα δύο σετ είχε τον Μαρτίνεζ στους ακραίους μαζί με τον Κουμεντάκη. Στο τρίτο και τέταρτο σετ έβαλε τον Σαφράνοβιτς μαζί με τον Κουμεντάκη. Ούτως ώστε και ο Σαφράνοβιτς αρχίζει λίγο να ανεβάζει ρυθμούς, γιατί προερχόταν από τραυματισμό στο κύπελο, δεν μπόρεσε να είναι αυτός που όλοι θα ήθελαν. Και καταλαβαίνουμε ότι άλλος ΠΑΟΚ με Σαφράνοβιτς στα τελικά και άλλος χωρίς τον Σαφράνοβιτς να είναι ο καλός του εαυτός. 7 ώρα λοιπόν το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα η ατζέντα του ΠΑΟΚ έχει και άλλα παιχνίδια, Γιώργο. Αυτό θα σε ρωτούσα αμέσως, Γιάννη. Τι υπάρχει έτσι στον Εραστέχνη, τι ξεχωρίζει το Σαββατοκύριακο? Το Σάββατο ο ΠΑΟΚ στο γενικό χάτμπολ θα παίξει εκτός έδρας με την Φέτα Ήπειρο Αναγέννησης Άρτας. Είναι η 18η αγωνιστική. Εκεί η ομάδα συνεχίζει αίτητη στο πρωτάθλημα. Είναι οι τελευταίες αγωνιστικές πριν μπουν οι ομάδες στα τελικά του πρωταθλήματος. Την Κυριακή στην Γλυφάδα, σε ένα φιλοξενωμένο, όπως έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια από τα Final Four που έχουμε δει των ομοσπονδιών στην Αθήνα, ο ΠΑΟΚ Μόρις στο γενικό ποδόσφαιρο θα διεκδικήσει το διπλό. Χρειάζεται η ομάδα το καθαρό διπλό. Είναι αυτή την ώρα ένα βαθμό πάνω από τον Άρη στην βαθμολογία. Στην τελευταία αγωνιστική ο ΠΑΟΚ έπαιζε με τον τρίτο της βαθμολογίας, με την Καρδίτσα. Έχανε ένα 0 στο σκορ, αλλά οι παίκτες του Δικεφάλου κατάφεραν να ανατρέψουν το εισβάλλον του σκορ και να κερδίσουν με 1-2. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει τη νίκη για να διατηρήσει την πρώτη θέση και να κατακτήσει ακόμα ένα πρωτάθλημα στο γυναικείο ποδόσφαιρο, εκεί όπου έχουμε χάσει και το μέτρημα με τους τίτλους. Μόνιμες πρωταθλήτριες, έτσι. Μόνιμες πρωταθλήτριες στα κορίτσια. Και την Κυριακή, το παιχνίδι αυτό είπαμε είναι 11 η ώρα το πρωί, νωρίς. Και λίγο μετά στις 2 η ώρα η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Χιάννα, θα παίξει στο μπάσκετ
εκτός έδρας με τον Αθηναϊκό, δύσκολο παιχνίδι, 22η αγωνιστική για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ. Θα δούμε αν θα καταφέρουν να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα. Ωραία, αυτά λοιπόν. Γιάννη, πλούσιο αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο, έτσι, στα Ασπρόμαυρα. Στο χάτμπολ λίγο κάνουμε υπομονή ακόμα. Η ΑΕΚ ακόμα δεν έχει δώσει το τελευταίο παιχνίδι με τον Αεροπό για να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά. Σίγουρα θα είναι αυτή η αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Λογικά το πρώτο παιχνίδι ΠΑΟΚ ΑΕΚ στον Εύωσμο θα γίνει στις 5 Απριλίου. Μαΐου. Μαΐου, ναι. 5 Μαΐου. Έρχονται και εκεί λοιπόν μάχες ΠΑΟΚ ΑΕΚ, έτσι. Υπάρχει θα είναι πιο τελικός. Τα πιο ωραία παιχνίδια. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός με τον Δούκα. Θα δούμε πολύ ωραία παιχνίδια στο χάντμπολ. Πάντως στο τμήμα των ανδρών στο χάντμπολ το πιστεύουν πάρα πολύ. Άλλωστε το δείξαν και στο κύπελο όπου παίξαν κόντρα στον Ολυμπιακό και αν ισχύαν οι νόμοι ο ΠΑΟΚ θα είχε πάρει το πέναλτι και δεν θα είχε χάσει το κύπελο. Mm-hmm. Το ζήσαμε και αυτό. Το αφήνουν όμως στην άκρη και θέλουν να βγάλουν όλη την αντίδρασή τους τώρα στα ημιτελικά της οργάνωσης και στα τελικά. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε. Γιάννη, θα είσαι... ο Λίμπερο θα είναι το απόγευμα φυσικά στο Παλατάκι. Κανονικά. Ωραία. Καλή σου συνέχεια λοιπόν Γιάννη. Καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη Παρασκευαΐδη για όλα τα τμήματα του ΑΣ ΠΑΟΚ, για όλη τη δράση που υπάρχει το Σαββατοκύριακο. Αυτή την ώρα βλέπω ανακοινώνει το αντίο του από την Μπαρτσελόνα ο Αντρές Ινιέστα, σε κλίμα συγκίνησης φυσικά μετά από όλα αυτά που έχει πετύχει στην καριέρα του στους Blaugrana. Το Σαββατοκύριακο φυσικά υπάρχει αγωνιστική δράση και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το ιταλικό πρωτάθλημα είναι έτσι που απασχολεί περισσότερο. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον μετά το διπλό της Νάπολης στην έδρα της Γιουβέντους. Η Γιουβέντους, η οποία τώρα το Σάββατο το βράδυ στις 10 παρατέταρτο αντιμετωπίζει την Ίντερ εκτός έδρας και η Νάπολη θα αντιμετωπίσει τη Φιωρεντίνα. Υπάρχει έτσι ενδιαφέρον στο ιταλικό πρωτάθλημα, για το οποίο Φερνάντο Βαρέλα τόνισε νωρίτερα στις δηλώσεις του ότι εκεί τον γκολ μέτρησε του Κολυμπαλή και το πρωτάθλημα κρίνεται στο γήπεδο. Εδώ αυτό το γκολ πιθανώς να μην μετρούσε, όπως και το δικό του γκολ δεν μέτρησε και το πρωτάθλημα κρίθηκε στα δικαστήρια. Η ώρα έχει πάει 3, η εκπομπή Full Επίθεση κάπου εδώ φτάνει στο τέλος της. Μαζί θα είμαστε και πάλι τη Δευτέρα, όπως και κάθε μεσημέρι, από τις 2 μέχρι και τις 3. Υπάρχει, όπως είπαμε, το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 7. Υπάρχουν όλες οι προετοιμασίες για τον τελικό του κυπέλου. Μέχρι τη Δευτέρα, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, καλό μεσημέρι.